Σε μια όμορφη ατμόσφαιρα με τις ευχές να κυριαρχούν, έγινε η εκδήλωση του Επιμορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κοφών και Βαρικών Μεσσηνίας. Χαίρομαι πάρα πολύ που γεμίσατε την αίθουσα. Εύχομαι υγεία, καινούργια χρονιά. Να είσαστε όλοι καλά. Είναι σημαντική η απόφαση του κράτους να αναγνωρίσουμε νηματική γλώσσα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ ότι βρίσκεται μαζί μας η Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος στη σημερινή μας εκδήλωση, που με την συνεχή αγώνα έχει καταφέρει πάρα πολλά για την αναγνώριση της νηματικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας του κράτους. Οι διεκδικήσεις συνεχίζονται σε κάθε επίπεδο, με το 2017 να καταγράφει την επίσημη αναγνώριση της νοηματικής γλώσσας. Σε όλους, στον καθένα προσωπικά, επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε. Μέχρι τώρα η Ομοσπονδία έχει προσπαθήσει πάρα πολύ, έχει αγωνιστεί για διάφορους στόχους. Το μεγαλύτερο στόχος είναι η προσβασιμότητα. Ψηφίστηκε ο νόμος στις 7 Σεπτεμβρίου, που αναγνωρίζει την νοηματική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους. Δεν έχει ποτέ κάτι τέτοιο γίνει στην Ελλάδα, ενώ στην Αμερική και στην Ευρώπη έχει ήδη πραγματοποιηθεί πολύ καιρό πριν. Έτσι το κράτος δεσμεύεται να ακολουθήσει αυτό που έχει ψηφίσει. Αυτό είναι η αρχή και πιστεύω ότι θα έχουμε μεγάλες επιτυχίες και στο μέλλον. Το βασικό ζήτημα όμως έχει να κάνει με την έλλειψη στέγης. Παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις και από το Δήμο Καλαμάτας, λύση δεν έχει βρεθεί και η αγωνία είναι έκδηλη. Το πρωτείο εδώ της Μεσσηνίας ξέρουμε ότι προσπαθεί πάρα πολύ. Το πρόβλημα ακόμα που δεν έχει λυθεί είναι η έβρεση στέγης για το σωματείο. Έχουν περάσει 5 χρόνια δυστυχώς. Ακόμα δεν έχει βρεθεί κάποια στέγη για το σωματείο. Ευχόμαστε να δοθεί μια στέγη. Υπάρχουν πολλοί κοχοί εδώ στην περιοχή που χωρίς στέγη δεν μπορούν να βρεθούν. Απομονώνονται, μένουν στα σπίτια τους, δεν βρίσκονται μεταξύ τους. Ελπίζω οι εκπρόσωποι να βοηθήσουν το σωματείο έτσι ώστε να βρεθεί στέγη. Πλέον οι υποσχέσεις που έχουν υποθεί και στο παρελθόν πλέον να γίνουν πραγματικότητα, να βρεθεί μια στέγη για τους σκοφούς. Κατ' επανάληψη έχουμε μιλήσει εδώ για τη στέγη, παρότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει δεσμευτεί για τη στέγη. Λυπάμαι, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω ακόμη τίποτα. Και είναι κρίμα αυτά τα παιδιά να είναι απομονωμένα. Εμείς κάνουμε αίτηση εδώ, από εδώ, από τη Θουρία, να βρεθεί ένας τόπος να στεγαστεί και αυτός ο σύλλογος. Και θα ήθελα και το εξής να πω. Όλοι οι σύλλογοι θέλω να είναι μαζί, διότι έτσι ενωμένοι θα πετύχουμε τα πάντα. Ο σκοπός μας είναι κοινός.